λόγω της επιλογής μας στο Rising Stars σαν ομάδα. Είμαστε εδώ και έχουμε μια ενίσχυση με κάποια σεμινάρια και μια μηνιαία επιδότηση για 4 μήνες, 600 ευρώ. Ο Μάκης όμως παράδειγμα είναι μεγαλύτερος ηλικία, δεν μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Το Moodit είναι μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπου με βάση τη διάθεση του χρήστη, όπου ο κάθε χρήστης μπορεί εύκολα να επικοινωνεί με το περιβάλλον του μέσα από μια εικόνα, ένα emoticon. 1,5 χρόνο τώρα είναι το δουλεύουμε σαν ομάδα. Με αρκετές αλλαγές, έχουμε κάνει κάποιες δοκιμές. Πρόσφατα, πριν ένα μήνα, βγήκαμε στο App Store. Είμαστε διαθέσιμοι στο App Store. Και σύντομα θα βγούμε και σε Windows 8 για υπολογιστές και σε Windows Phone 8 για κινητά. Και σε tablet. Ναι, και σε tablet. Το concept είναι ότι ουσιαστικά θέλουμε να φτιάξουμε ένα κοινωνικό δίκτυο που άνθρωποι και υπολογιστές θα μιλάνε την ίδια γλώσσα. Θα καταλαβαίνουν στον άλλον πολύ πιο εύκολα και θα προσεγγίσουν το περιεχόμενο. Αυτό που σχεδιάζουμε εμείς καλύτερα και θεωρούμε και πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα πιο visual status. Δηλαδή ότι ο χρήστης πολύ γρήγορα, χωρίς να χρειαστεί να γράψει καθόλου κείμενο, μπορεί να εκφραστεί και να περάσει τη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή και όπου βρίσκεται. Στην ερώτηση αν το νέο Facebook και αν μπορεί όντως να είναι, η απάντηση είναι ότι υπάρχει χώρος. Η λογική λέει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρξει, αλλά η ιστορία έχει δείξει πως συμβαίνει ακριβώς αντίθετα με τα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα στην εφαρμογή υπάρχουν γύρω στα 60 emoticons. Ναι. Αλλά υπάρχουν άλλα 20 που έχεις φτιάξει. Όχι, είναι παραπάνω. Σύνολο είναι γύρω στα 90 αυτή τη στιγμή. Τα οποία ποικίλουν ανάλογα, δηλαδή έχει να κάνουν με συναισθήματα, με διάθεση, με κατάσταση. Και συνέχεια φτιάχνουμε και καινούργια, δηλαδή κάθε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες βγαίνει και από ένα online για τους χρήστες. Ναι, τόσο βγαίνει περίπου. Ναι. Κάθε μία εβδομάδα. Ναι. Στόχος είναι σε πάθος χρόνου να μπορείς να έχουμε ένα λεξιλόγιο που να μπορεί άλλος να εκφραστεί απλά και μόνο με ένα emoticon. Μέσα στο application μπορεί να πας σε κάποια στιγμή να δεις τον χάρτη. Και αυτή τη στιγμή βλέπεις τον χάρτη της Αττικής, ο οποίος είναι γεμάτος φατσούλες, που δείχνει αυτή τη στιγμή τώρα πώς αισθάνονται οι χρήστες μας, όπου βρίσκονται και ό,τι κάνουν. Οπότε βλέπεις την Αττική από πάνω φατσούλες Moodit. Πώς νιώθει η Αττική? Ναι, αυτό που νιώθει η Αττική είναι ψυχογράφημα, να το πούμε.